προσπαθώ να βρω θέση για την κάμερα. Καλημέρα παιδιά, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για την ενέργεια δόνηση και τη συχνότητα, πώς λειτουργεί το σύμπαν, πώς λειτουργεί ο Θεός. Όταν μάθουμε τα μυστικά και τις λειτουργίες του σύμπαντος, τότε πραγματικά μπορούμε να καταφέρουμε ό,τι θέλουμε. Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Να κάτσω λίγο πιο μπροστά, να κάτσω λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, κάθομαι εδώ. Έχει ωραία μέρα, βγείτε έξω. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, μπαίνεις σε μία άλλη συνειδησιακή κατάσταση. Τα κύματα του μυαλού λειτουργούν διαφορετικά. Έτσι, λειτουργείς πιο όμορφα μέσα στην καθημερινότητά σου. Αν μπορείς να το κάνεις και αυτό το πρωί κιόλας, είναι ευλογία. Θα δεις πως θα αλλάξει ουσιαστικά η διάθεσή σου και πως η μέρα σου θα ξεκινάει όμορφα. Θα ρέει ομορφιά. Αν μπορείς να κάνεις και μπάνιο κιόλας στη θάλασσα, καταπληκτικό. 26 Νοεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, μέσα από την πλατφόρμα του Zoom, σεμινάριο. Ελάτε στο σεμινάριο, η σύνδεση της συνείδησης και του νου, διαδικτυακά θα είναι το σεμινάριο, 17 ευρώ η συμμετοχή. Ελάτε παιδιά να εργαστούμε μαζί, να μάθουμε πραγματάκια, καινούργια πραγματάκια. Βλέπετε, ανεβάζω συνεχώς βίντεο, εξελίσσω συνεχώς αυτά τα βίντεο τα οποία έχουν πάρα πολύ έτσι, έμπνευση από εσάς, έμπνευση από αυτά που διαβάζω, έμπνευση από τον ύπνο μου, γιατί και στον ύπνο έρχονται πράγματα και όταν ξυπνήσω έρχονται πράγματα. Στα όνειρα τα οποία μπορεί να βλέπεις, μπορεί να σου έρθουν πραγματάκια και εμπνεύσεις. Μόλις έκανα και εγώ μια βουτιά τώρα, είχα πάει το πρωί για τρέξιμο. Τρέξιμο περπάτημα, γιατί τώρα είμαι σε περίοδο αποκατάστασης με το ισχύο μου, πάω πάρα πολύ καλά. Και ήρθα να κάνω τη βουτιά και μετά να φτιάξω αυτό το βίντεο. Και μετά ξανά να κάνω διαλογισμό, να κάνω αναπνοές. Πράγματα τα οποία μπορείτε να τα βάλετε στην καθημερινότητά σας, να τα εφαρμόσετε και θα δείτε αλλαγές. Το λέω, αν ξεκινήσεις τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο ή μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο, δες το πρώτα και μόλις τελειώσει το βίντεο και ξεκινήσεις να κάνεις αναπνοές, θα δεις πως θα πας, επειδή το βίντεο ανεβαίνει βράδυ, 10 η ώρα κάθε βράδυ, θα δεις πως θα πας για ύπνο σαν μπουλάκι. Πάρε μερικές αναπνοές. Θες να τις κάνεις στο κρεβάτι, κάτι στο κρεβάτι. Θες να τις κάνεις καθιστός, κάτι καθιστός. Θες να σε παρατηρήσεις λιγάκι να δεις τι γίνεται. Παρατήρησε και θα δεις πως θα αλλάξεις εκείνη τη στιγμή. Και μετά μόλις θα το κάνεις αυτό 3-4-5 φορές, θα το κάνεις ξέρω εγώ μια εβδομάδα, αυτό θα γίνεται αυτόματα. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να σκεφτείς να το κάνω, δεν χρειάζεται να το τοποθετήσεις με τη λογική για να το φτιάξεις. Θα είναι αυτοματοποιημένο, δεν θα χρειάζεται να πατήσεις καν κανένα κουμπί. Το σώμα το μόνο θα πηγαίνει εκεί και θα κάνει αυτές τις αναπνοές. Γιατί το σώμα πηγαίνει στη συνήθεια. Πάτε το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, για να το δουν περισσότερα παιδιά, περνάνε και τα αεροπλάνα. Το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια. Επίσης μπορείς να κοινοποιήσεις το βίντεο σε όποια πλατφόρμα θέλεις, στο Facebook να το κοινοποιήσεις, σε όποιον φίλο σου θέλεις. Και μπορείς να σχολιάσεις κάποιο βίντεο, την καλησπέρα σου, την καλημέρα σου, οτιδήποτε και αν θες να σχολιάσεις, για να υπάρχει διάδραση, να μου πεις τη γνώμη σου για αυτές τις τεχνικές τις οποίες δίνω, για αυτά τα οποία λέω, να ανταλλάξουμε απόψεις. Σας στέλνω την αγάπη μου, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Το σύμπαν δουλεύει βάσει δόνησης, ενέργειας και συχνότητας. Ο Θεός τι πιστεύεις? Κάνω αυτή την ερώτηση. Θα απαντήσω εγώ. Πιστεύεις ότι μιλάει, πόσες γλώσσες έχουμε, 190 γλώσσες, νομίζω κάπου εκεί. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, πόσες γλώσσες υπάρχουν στον πλανήτη. Πιστεύεις ότι μιλάει και τις 190 γλώσσες, το έχεις σκεφτεί? Για σκέψου το λίγο. Ο Θεός δεν μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, κινέζικα, αραβικά. Δεν μιλάει. Τι μιλάει, ποια είναι η γλώσσα του Θεού? Είναι η συχνότητα. Είναι η δόνηση. Τι σημαίνει η δόνηση? Είναι το συναίσθημά σου. Ο Θεός, με τον Θεό,
Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος επικοινωνείς. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεις τα πράγματα στη ζωή σου. Την δόνηση του άγχους τη γνωρίζεις. Είναι πολύ γνώριμη, έτσι. Η συναισθηματική κατάσταση δηλαδή αυτή του άγχους τη γνωρίζεις. Είναι πολύ γνώριμη. Τη δόνηση της χαράς την γνωρίζεις. Όλα έχουν κάποιο επίπεδο, έτσι. Τη γνωρίζεις. Τη δόνηση της αυθονίας. Και να πω για τα χρήματα, τη γνωρίζεις. Θα σου πω ποια είναι η δόνηση της αυθονίας. Είναι όταν πληρώνεσαι ή λίγο πριν πληρωθείς και αρχίζει αυτό και σε ανεβάζει συναισθηματικά και ψυχολογικά. Αλλά ίσως για μερικούς, ίσως για κάποιους ανθρώπους, αυτό να είναι ακόμα πιο... να δουλεύει ακόμα πιο υψηλά συναισθηματικά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που, εντάξει, νιώθουν αυθονία τη στιγμή που πληρώνονται, νιώθουν καλά, νιώθουν ευχάριστα. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που πετάνε από τη χαρά τους. Ή θα δώσω κάτι άλλο ωραίο που μου ήρθε τώρα. Τον πρώτο σου καλό μισθό. Δεν ξέρω πότε ήταν αυτός. Μπορεί να ήταν ο πρώτος σου καλός μισθός. Τα πρώτα σου καλά χρήματα. Ή τα χρήματα που σου έδινε ο παππούς και η γιαγιά εκείνη τη στιγμή. Με αυτή τη συναισθηματική κατάσταση που ένιωθες. Που δημιουργούσες. Ωραίο και αυτό. Αυτή είναι η αυθονία. Αυτό είναι το συνέστημα της αυθονίας που μπορείς να το τοποθετήσεις στη ζωή σου για να νιώθεις καλά, για να είσαι καλά. Και είχα δώσει και μια τεχνική. Την τεχνική του ερευνητός εκατομμυρίου ευρώ. Να πω ένα story τώρα, ένα πάρα πολύ ωραίο story. Κερδίζεις ή μάλλον είσαι κληρονόμος κάποιου συγγενής. Ένα συγγενής σου άφησε πολλά χρήματα. Και πας στον συμβολιογράφο ή δικηγόρο, ποιος ανοίγει τις διαθήκες, και σου λέει η θεία σου, ο θείος σου, ο παππούς σου, η γιαγιά σου σου άφησε 1.000.000 ευρώ μετρητά. Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή? 1.000.000 ευρώ cash. Αυτό είναι το συνέστημα της αφωνίας λοιπόν. Αυτό είναι το συνέστημα της αυθονίας. Αυτή είναι η δόνηση της αυθονίας. Εκεί είναι που ουσιαστικά έχεις ευθυγραμμιστεί συναισθηματικά με την ποιότητα της αυθονίας, της ευημερίας, της επιτυχίας, της ευτυχίας, της χαράς. Και τι γίνεται, άκου τώρα. Αλλά τα χρήματα λέει δεν μπορείτε να τα πάρετε ακόμα. Γιατί η τράπεζα καθυστερεί. Έχει πάρα πολλή δουλειά και τα χρήματα είναι πάρα πολλά και τα χρήματα δεν μπορείτε να τα πάρετε ακόμα. Θα τα πάρετε σε 10 μέρες. Πώς νιώθεις εσύ αυτές τις 10 μέρες μέχρι να μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου? Δεν είσαι αυθονία, δεν νιώθεις αυθονία? Δεν νιώθεις ότι είσαι σε κατάσταση ευημερίας? Έτσι δεν είναι? Το λέω για όλους αυτό. Που μου λένε δεν μπορώ να φέρω χρήματα, δεν δουλεύω. Αυτή είναι η δόνηση, παιδί. Αυτή είναι η κατάσταση της αυθονίας. Έχεις αρχίσει, έχεις αυθονία, έχεις 1.000.000 ευρώ. Νιώθεις το, έχεις αυτό το συνέστημα. Ακόμα δεν τα έχεις πάρει, αλλά έχεις αρχίσει και το νιώθεις και το βιώνεις αυτό μέσα σου. Η καρδιά σου έχει ενεργοποιηθεί σε τέτοιο σημείο. Το συνέστημά σου, η συναισθηματική σου κατάσταση. Γιατί η καρδιά είναι η δημιουργία που πετάς πραγματικά. Κοίτα πόσα όμορφα, ωραία. Όμορφα παραδείγματα δώσαμε όσον αφορά τα χρήματα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι τα χρήματα και οι σχέσεις. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά κομμάτια για τους ανθρώπους. Όπως ξέρετε, δουλεύω με τυχερά παιχνίδια, με προγραμματισμούς τυχερών παιχνιδιών. Έχω καινούριο προγραμματισμό τυχερών παιχνιδιών, τον έχω σε προσφορά όποιος θέλει να δουλέψουμε μαζί. Τώρα, μπορείς να κρατήσεις αυτή τη συναισθηματική κατάσταση. Να την έχεις μαζί σου. Να την έχεις κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν πηγαίνεις για ύπνο ή όταν ξυπνάς. Και να προσπαθήσεις να μην είσαι σε έλλειψη συναισθηματική. Το ξέρω ρε Γιώργο, θέλει προσπάθεια, θέλει πολύ προσπάθεια. Ωραία,
κάτσε και γράψε λοιπόν αυτές τις σκέψεις. Το λέω συχνά, το γράψιμο βοηθάει πάρα πολύ. Βάλτε το στη ζωή σας το γράψιμο, παιδιά. Κάτσε και γράψε λοιπόν αυτές τις σκέψεις που συνειδητοποιείς ότι σε φέρνουν σε συναισθηματική έλλειψη σε οποιοδήποτε τομέα και αν είναι αυτός στη ζωή σου. Κάτσε και γράψε. Δεν μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν μου φτάνουν τα χρήματα για να τελειώσω το μήνα. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Αλλά η συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείς όταν σκέφτεσαι αυτές τις... Όταν έχεις αυτές τις λέξεις, όταν έχεις αυτές τις εκφράσεις μέσα σου και συνεχώς το σκέφτεσαι, δημιουργεί αυτή τη συναισθηματική κατάσταση της έλλειψης ή δεν αξίζω μία καλή σχέση. Συνεχώς, σε όποια σχέση και αν πέφτω, με κακοποιούν έξω. Είμαι θύμα. Δεν θέλω να ξανακάνω σχέση γιατί πονάω. Δεν θέλω να ξαναχωρίσω γιατί ο χωρισμός είναι δύσκολος. Κράτησε και γράψε λοιπόν αυτές τις σκέψεις. Ωραία. Και μετά, κάτσε και γράψε τι θες να είσαι. Τι θες να είσαι. Θέλω να είμαι ήρεμος, θέλω να είμαι ήσυχος. Όχι με το θέλω, είμαι ήρεμος, είμαι ήσυχος. Έτσι ξέρω, έχουμε πει πως τα γράφουμε αυτά. Τα πάντα συμβαίνουν τώρα, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, μόνο το παρόν. Παρόν, παρελθόν και μέλλον υπάρχει μόνο εδώ. Το παρόν. Έτσι θα αρχίσεις να δημιουργείς. Ωραία. Σβήστα αυτά λοιπόν που δεν θες. Μέσα, σβήστα, βάλε ένα χ εδώ, βάλε ένα χ. Και πες ναι πλέον σε αυτά που θες. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείς να κάνεις και το πιο ωραίο που μπορείς να κάνεις για εσένα. Για να φτιάξεις ουσιαστικά τη ζωή σου. Και όπως είπα και στο βίντεο το χθεσινό το που σήκωσα χθες, το σύμπαν λέει ναι πάντα. Ο Θεός λέει πάντα ναι. Δεν έχει όχι. Ο Θεός ανταποκρίνεται στη συναισθηματική σου κατάσταση. Ο Πάπας λέει, προσεύχεται στο Θεό να σταματήσουν οι πόλεμοι και να αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Τι να κάνει, ο Θεός τι να κάνει. Αφού ο άνθρωπος το δημιουργεί αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς το δημιουργούμε τον πόλεμο. Ένα μεγάλο κομμάτι του συλλογικού της ανθρωπότητας και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο, για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ας πάρουμε την ευθύνη, παιδιά. Ας πάρουμε την ευθύνη των πράξεων, των δράσεων, των σκέψεων, των συναισθημάτων. Τι να σου κάνει ο Θεός. Ο Πάπας λέει προσεύχεται στο Θεό. Ο άνθρωπος χρειάζεται να κάνει. Ο άνθρωπος χρειάζεται να επιλέξει τι θα κάνει για να αλλάξει ουσιαστικά. Πόσο σημαντικά πράγματα. Χρειάζεται να τα γνωρίζουμε και να παίρνουμε την ευθύνη, να μην και αυτό που έγραψα και χθες, ότι λες ότι τα πάντα γίνονται για κάποιο λόγο, όλα για κάποιο σκοπό γίνονται, όλα για καλό γίνονται. Πού είναι η ευθύνη της ζωής αν έχεις αυτή την αντίληψη? Το έγραψα και στο Facebook και στο Instagram. Πού είναι η ευθύνη? Πάρε την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου. Έτσι, εσύ είσαι υπεύθυνος, κανένας άλλος δεν είναι υπεύθυνος. Τα πάντα γίνονται για καλό. Μάλιστα. Εσύ τα κάνεις, αδερφέ μου, αδερφή μου. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Και ελάτε να δουλέψουμε στα τυχερά παιχνίδια. Ένας άνθρωπος, ο οποίος εργάζομαι, κέρδισε 150.000 ευρώ. Έχω καινούργιες τεχνικές και καινούργιους προγραμματισμούς τυχερών παιχνιδιών. Επανασύνδεση σχέσεων, ελάτε να εργαστούμε. Είχαμε πάλι μια επιτυχία επανασύνδεσης. Θα το ανεβάσω κιόλας στο post στην επιτυχία της επανασύνδεσης. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας, για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα το προγραμματίζουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου. Θα με βρείτε στο Facebook George Cotis, Instagram George Cotis κάτω παύλα coach, TikTok George Cotis κάτω παύλα coach, Facebook ομάδα συνεισαρχής εξέλιξης, Condit George Suka Yoga στο Facebook. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να λάβετε μέρος στο σεμινάριο, παιδιά. Ελάτε στο σεμινάριο. Ελάτε, θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube.
Για να βλέπετε τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά που έχουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Την αγάπη μου, παιδιά, να είμαστε.